Οι εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Τμήμα Θράκης διοργάνωσαν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου με τον τίτλο «Επί των τύπων των ύλων, οικονομικισμός και κοινωνία». Το βιβλίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, περιλαμβάνει κείμενά του που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά αλλά και στον τοπικό τύπο πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. «Επί των τύπων των ύλων, οικονομικισμός και κοινωνία» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου που παρουσιάστηκε στην Κομοτηνή. Το βιβλίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, περιλαμβάνει κείμενά του, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά αλλά και στον τοπικό τύπο πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, αλλά διατηρούν ίσως κάποιο προγνωστικό περιεχόμενο για αυτά που συμβαίνουν τώρα, αναδεικνύοντας την αυταπάτη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναπτύχθηκε μια πολύ ωραία εδώ συζήτηση και μια επιχειρηματολογία που είχε σχέση με την οικονομική κρίση, με τις επιπτώσεις της διόγκωσης και του γιγαντισμού του χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα διεθνώς, με τις ευθύνες τις οποίες μπορεί να αποδώσει κανείς στις εξελίξεις και στις αποφάσεις που ελήφθησαν σε ένα οικονομικό σύστημα που επί 30 χρόνια φιλοξένησε τη λεγόμενη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποιητική συνταγή. Και νομίζω ότι ήταν ένας επικοδομητικός διάλογος με πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις που έδειξε αφενός το υψηλό επίπεδο του κοινού της Κομοτηνής που παρακολούθησε αυτή την παρουσίαση σήμερα, αφετέρου δε τον προβληματισμό που υπάρχει στα μυαλά των ανθρώπων της σημερινής κοινωνίας μπροστά σε μια κρίση πρωτοφανή και παγκόσμια. Είναι ένα βιβλίο πολύ σύγχρονο που αναφέρεται στην παγκόσμια κρίση και ιδίως και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η δυσκολία των στιγμών επιβάλλει μια ειλικρινή ουσιαστική συζήτηση για τα ζητήματα της κρίσης και σήμερα δόθηκε μια τέτοια εξαιρετική ευκαιρία.